από αυτούς πιστεύουν ότι είναι σημαντικό μια επίσκεψη με αφορμή τα εγγένεια του σχολείου για τον Πρωθυπουργού στο νησί μας. Ναι. Είναι από αυτούς που από δημοτική αρχή που έχουν σηκώσει την πατέρα και λένε είσαι ανεπιθύμητος. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό και αυτό και πιστεύω η ΕΦΜΑ να βγει κάτι καλό για σήμα. Ναι. Είναι μεγάλη ευκαιρία μετά την τελετή ή τη διαδικασία που θα γίνει σχολείο ότι θα γίνει μια σύσκεψη στην περιφέρεια με όλους τους φορείς που να καταγραφούν τα προβλήματα και να πάρει θέση ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική ευκαιρία. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι, να ετοιμαστούμε όλοι και να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε τα αιτήματα, να πιέσουμε και να δοθούν λύσεις. Ναι, αλλά οι φορείς δεν έχουν καλεστεί, το ξέρετε. Ορίστε. Οι καθήλα αρμόδιοι φορείς δεν έχουν καλεστεί. Εσάς σας καλέσανε. Θεωρώ ότι και από πληροφορίες που έχω θα είναι σύσκεψη, θα είναι περιφέρεια, δήμος, επιμελητήριο, οι άλλοι φορείς δωμάτια, εγκαζόμενα δωμάτια. Δεν έχουν καλεστεί κανένας. Θεωρώ ότι αν δεν έχει θα γίνει. Αυτή η πληροφορία έχω δηλαδή εγώ και. Μα γι' αυτό σας ρωτάω. Γι' αυτό σας ρωτάω. Μήπως έχει γίνει παράλληλη. Δεν μπορεί να υπάρχει σκέψη χωρίς να είναι κάποιοι φορείς. Εμένα το λέτε. Γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί εσείς έχετε και διπλή ιδιότητα. Έχετε και δημοτικό σύμβουλο. Έχετε το προτέρημα δηλαδή. Αν δεν καλέσουν τις φορείς και δεν καλέσουν ας πούμε το επιμελητήριο, μπορείτε να μιλήσετε και σαν επικεφαλής. Για το 100 θα είμαστε, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε. Πράγμα η περιφέρεια δεν έχει κάνει λίγο καθυστέρηση στο προγραμματισμό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι το μεγάλο ελπίζω, πρόβλημα. Ελπίζω να δοθούν οι προσκλήσεις. Ελπίζω και να μην έχουμε τελευταία στιγμή. Ωραία, και να πούνε ότι δεν μας κάλεσαν. Να πούμε τώρα ότι δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενη για την γραφειοκρατία που λέτε, γιατί αυτό το κράτος έχουμε φτιάξει 30-40 χρόνια τώρα 50. Ένα κράτος το οποίο είναι γραφειοκρατικό και αντί να βοηθάει τον πολίτη, δημιουργεί προβλήματα. Ναι, αλλά άλλαξε η κυβέρνηση, κύριε Μιχαλάκη. Ξέρετε ότι το κράτος αλλάζει, η δομή του και η γραφειοκρατία και τα γρανάζια του αλλάζουν κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εδώ για να το καταλάβω, γιατί νομίζω ότι είστε ευφυείς και καταλαβαίνετε την ερώτησή μου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί θα σας πω και μια περίπτωση και εσείς που είχατε παλέψει παλαιότερα, ναι. Και εσείς προσωπικά και ο κ. Γαλιατσάτος που ήταν αντινομάρχης, με τον κύριο Δούκα, τον Υπουργό Οικονομικών, για ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει τότε και θυμίστε ότι κάνατε παρέμβαση. Για να κάνει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών παρέμβαση σε μια γραφειοκρατική αγγείλωση για κάποιον υπάλληλο ο οποίος δεν υπόγραφε. Θυμίστε. Έτσι, εγώ δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, το ίδιο έχει γίνει και τώρα. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 300.000 για αποκατάσταση των ζημιών που γίνονται από τις πλημμύρες πρόσφατα. Και κάθε πλημμύρα που γίνεται στα πλακάτα κινδυνεύουν κάτοικοι. Και δεν υπογράφει ο υπάλληλο. Ποιο θέλει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Και δεν ακούει υπουργό, δεν ακούει γενικό γραμματέα, δεν ακούει τον Μιχαλάτο, δεν ακούει τον αντιπεριφερειάρχη, δεν ακούει κανένα. Ποιο κράτος θα μου λέτε μετά. Απαντώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει αυτό το κράτος να αντιμηχανισμού και δεν πάμε την αρχή και να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς δεν τα έχει σε 1,5 χρόνο αυτή η κυβέρνηση. Όπως τα έχει 30-40 χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να και αυτό να τονιστεί και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει οι πολίτες, δηλαδή πέρα από όλα τα αιτήματα, να αλλάξει και η δομή του κράτους. Να γίνει σύγχρονο, πλέον να γίνει ευρωπαϊκό. Ναι. Ή είμαστε Ευρώπη, δεν είμαστε. Συμφωνώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι και τότε με την εποχή εκείνη το ίδιο πράγμα υπήρχε και πριν από 40 χρόνια όπως λέτε και σήμερα πάλι υπάρχουν οι ίδιες αγγελώσεις και τα ίδια προβλήματα. Ο Χάρακας κινδυνεύει πάλι, το ξέρετε. Το μάθατε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, έλεος πια επιτέλους, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε, αλλά δεν έδωσε τη λύση, δεν έχει χρόνο. Και αν το Πασό που το έκανε η Νέα Δημοκρατία, τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε με το Τσίπρα να. Ή την επόμενη λύση να πάμε που δεν πέφτει. Αν πείτε στον Πρωθυπουργό αυτά ακριβώς τα προβλήματα και ο Πρωθυπουργός δώσει τη διαταγή, θα δώσει τον Υπουργό. Δεν θα πάρει τον υπάλληλο ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός που θα πάρει τον υπάλληλο του λέει. Ο υπάλληλος δεν υπογράφει. Τι κάνω από εκεί πέρα, αυτό ρωτάω. Δεν υπογράφω, σου λέει. Θεωρώ ότι ο τμήμα καραβιού που αφήνει ο Πρωθυπουργός τέτοια προβλήματα θα τα λύσει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα μπορούν να λυθούν και θα κολλήσουμε. Αλλά το θέμα είναι να μην ξαναδημιουργηθούν τα προβλήματα αυτά. Μα πρόεδρε. Με βάση του κύριε Βούτ, θεωρώ ότι θα λυθούν μια και η Θεσσαλονιά. Θεωρώ ότι θα εκτεθεί στους φορείς και υποχρεωτικά την επόμενη ημέρα θα δρομοσκέψει σε λίγα πράγματα τα οποία έχουν βαρτώσει. Επειδή έχει έρθει στην Κεφαλονιά και του σεισμού, είσαστε παρόν νομίζω, έτσι πάλι.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, έχει όμως μην ξεχνάμε και οι άλλοι που είχαν περάσει. Μα γι' αυτό θα σας πάω, εκεί θα σας πάω τώρα. Ήρθε ο Σαμπανάς, ήσασταν παρόν, έταξε λαγούς με πετραχίλια, ήρθαν οι υπουργοί του, μας τάξανε άλλους λαγούς με πετραχίλια και στο τέλος και φάγαμε ούτε την πίτα. Ψάχνουμε να βρούμε τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά, δεν ξέρουμε πού είναι τα λεφτά. Εκεί θεωρώ όμως μια ευθύνη, έχει μια ευθύνη η δημοκρατική, γιατί μέχρι το Φεβρουάριο του 2014 χειροκροτούσε και λέγανε όλα τακτοποιημένα και ότι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έχει λύσει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά πίστευε. Μέχρι την ημέρα των εκλογών. Έχει των εκλογών, ναι. Έγινε μαχική και άρχισε να αγωνίζεται και να λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Να όμως και αυτή η κυβέρνηση που εσείς πιστεύετε δεν μας έχει δώσει πίσω. Εγώ δεν πιστεύω καμία κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος πρέπει να μάχεται από τη μέρα που δημιουργείται το πρόβλημα. Ναι, λέω όταν. Και να μην κοιτάει την κυβέρνηση. Είναι να θεωρεί ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημά του και όχι να χωρίζει η Δημοκρατία ή σύνδεση. Όχι, το είπα από πλευρά, το πιστεύετε ότι είπατε ότι ο κ. Τσίπρας τώρα ελπίζουμε πως θα τα λύσει. Ελπίζουμε. Θεωρώ ένα νέο αυτιακά είναι ναι. Και έχει οριμάσει πολιτικά. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τον τόπο και εύχομαι. Αλλήμωνο να πιστεύω ότι δεν ναι. Υπάρχει κανένα. Αν δεν μας βοηθήσει, τι κάνουμε κύριε Πρόεδρε μετά, κλαίμε τη μοίρα μας. Όχι, η δουλειά μας είναι να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε. Εντάξει, αυτό λέω. Να διεκδικούμε και να μην σκεπάσουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Σας θέτω και αυτό το θέμα να το σημειώσετε, γιατί πραγματικά προηγουμένως το έθεσε ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ο κ. Τιμοθεάτος, ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα στη δεύτερη δόση, δεν τους δίνουν τη δεύτερη δόση, γιατί τους ζητάνε φορολογική ενημερότητα. Όσο δε για τους σεισμόπληκτους, επειδή θα τα θέσετε τα θέματα αυτά, πάλι δεν τους δίνουν την αποζημίωση και τους ζητάνε φορολογική ενημερότητα. Πώς θα δώσουν φορολογική ενημερότητα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στον δρόμο και δεν έχουν σπίτι, το ξέρετε πολύ καλά. Έχετε ενημερωθεί εσείς καλύτερα από μένα. Συμφωνώ απολύτως και είναι τρομερά και τραγικά πράγματα. Μπράβο. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί. Τα θέλω από εσάς μάχημα, αυτό λέω. Σας θέλω εκεί μάχημα ως σαν πρόεδρο. Για να ακούσει αυτά τα προβλήματα που θυμίζετε, θεωρώ ότι ούτε θα τα φαντάζεται, ούτε θα τα γνωρίζει. Έτσι, μπράβο. Αυτά τα προβλήματα. Ας του τα πει ένας άνθρωπος όπως είναι ο Μάρ τα πράγματα και να μην τον καλοπιάνουν και να του λένε ναι, πρόεδρε μου, όλα καλά. Αυτό λέω. Αυτό μα, λέω. Και ελπίζω να μην σημειωθούν στο χαρτί και να ξεχαστούν πάλι. Ελπίζω. Μακάρι και να του πούμε ένα μπράβο μεγάλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από πλευράς επιμελητηρίου τι έχουμε, πάμε για εκλογές, έχουμε ανανέωση, τι έχουμε κύριε Πρόεδρε? Εκλογές θα έχουμε Φεβρουάριο του 2017 και θα αρχίσει μια δομή, δηλαδή θα έχουμε και επιμελητήριο Κεφαλονιάς, θα γίνει και περιφερειακό. Α, μάλιστα, δεν θα το καταργήσουμε έτσι. Περιφερειακό δηλαδή επιμελητήριο με πρόεδρο τον πρόεδρο της Κέρκυρας. Α, μάλιστα. Και την επόμενη θα καταργηθεί από τη σχεδιάζουν το Υπουργείο, δεν ξέρω τελικά αν περάσουν και αυτά τα μέτρα που θα εμφανίσουν γρήγορα, ναι. Να γίνει περιφερειακό το επιμελητήριο και όχι να καταργηθεί αυτό που λέγαμε δηλαδή. Αυτή τη φορά θα εκλεγεί και πρόεδρος τοπικός ή όχι? Και τοπικός για τελευταία φορά. Για τελευταία αυτά, φορά. Αυτά όμως θα μπορώ να έχω τα περισσότερα, αυτή είναι η γενική συνέλευση αύριο το πρωί. Από Δευτέρα Τρίτη να με βγάλει να εντάξει, Δευτέρα με Τρίτη δεσμεύομαι να σας πάρω τηλέφωνο να Δευτέρα, μου τα πείτε. Όχι, γιατί θα είναι ο πρωθυπουργός από Τρίτη Τετάρτη. Εντάξει. Τρίτη με Τετάρτη θα επικοινωνήσουμε ξανά να μου πείτε ακριβώς τι γίνεται με το επιμελητήριο και με τις εκλογές. Έχουμε κάτι άλλο ανακοινώσιμο κύριε Πρόεδρε? Από πλευράς προγραμμάτων και αυτά έχουμε κάτι ευχάριστο από το επιμελητήριο? Ευχάριστο δεν είναι και ξέρετε τα προβλήματα να μην τα ξαναλέμε τώρα. Περιμένουμε αύριο τον Πρωθυπουργό μήπως ξαγγείλει κάτι το οποίο θα βοηθήσει οι ρεστώτες στην αγορά και ναι. Τα προβλήματα που βιώνουν οι επιχειρήσεις. Είμαστε με απορία γιατί έχει υπάρχει απογοήτευση στην αγορά. Μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη δυστοκία, δεν υπάρχει ρευστότητα. Και θεωρώ ότι είναι οριακά οι αντοχές των επαγγελματιών και του κόσμου γενικά και της κοινωνίας. Και ελπίζω να έχουμε αύριο κάποια λόγια από τον Υπουργό. Και βέβαια δεν μιλάω μόνο ότι θα μοιράσει τα 240 εκατομμύρια τα οποία θα εισπράξει από τα κανάλια. Αυτά είναι πρακτικά θέματα άμεσα και υλοποιήσιμα γρήγορα. Μάλιστα, καταλάβω. Πιστεύω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να τρέξει γρήγορα τα προαπαιτούμενα για να μπορέσει να προχωρήσει τη διαδικασία και να μπει στην προσωπική χαλάρωση και να υπάρχει ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη χώρα μας. Οπότε οι τράπεζες να αρχίσουν να δίνουν χρήματα. Γιατί ακόμα δεν έχουμε λύσει αυτό το σημαντικό που θεωρώ αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε ένα πρόβλημα και το είδατε και το παρακολουθείτε τώρα
όλα πρόσφατα με τους Γερμανούς, οι οποίοι προωθούν μία αντίληψη ότι η Ελλάδα πρέπει να δεχτεί και άλλους μετανάστες. Είναι νομίζω ό,τι χειρότερο για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει και να κάνει αυτά ακριβώς που είπατε, έτσι. Δηλαδή, αν μας φορτώσουν και άλλους μετανάστες, πάει η οικονομία. Τελείωσε η οικονομία. Τελείωσε η οικονομία. Για να μην ξεχνάτε ότι πήρε μεγάλο αριθμό μετανάστων. Δεν αντέχει άλλο. Αυτό κοντεύει. Ναι, αλλά ζητήστε το όμως, φωνάξτε το. Κινδυνεύει η Μέρκελ να χάσει. Ναι, το είδατε με τις εκλογές τι γίνεται. Ακριβώς. Φωνάξτε το όμως αυτό, κύριε Πρόεδρε. Να το προλάβουμε δηλαδή το κακό. Μη μας γίνει, γιατί πάει η οικονομία μετά. Τελειώσαμε. Δεν θα μπορείτε να κινηθεί τίποτα απολύτως μετά. Και προς Θεού, μην χάσουμε την ευκαιρία σαν χ. Την παρουσία του Πρωθυπουργού που δεν είναι πολύ συχνή. Μόνο συνήθως έρχεται όπως ήταν με τους σεισμούς. Όχι σε καταστροφές. Να έρχεται με καλό. Καταλαβαίνω τι. Να έρχεται και να αρχίσει κάτι καλό και παίρνει μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Όχι. Και απορώ δηλαδή πώς βάζουν κάτω τον κύριο Κατσιβέλη, τον συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο, να βγάζει ανακοινώσεις εναντίον της προερχομού του Πρωθυπουργού. Για να γίνω συνήγορος του διαβόλου, θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι ο κύριος Κατσιβέλης το πήγε πατριωτικά για το Λιξούρι. Δεν το πήγε πατριωτικά. Ο κύριος Κατσιβέλης του δώσανε ένα έγγραφο και το υπόγραψε. Ο ίδιος λέει ότι το έγραψε ο ίδιος. Γιατί υπόθηκε και αυτό. Υπόθηκε και αυτό και βγήκε και άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα του που το έγραφε και βγήκε επώνυμα και λέει: εγώ ήμουν δίπλα του, γιατί γράψανε λέει και αυτό στα site. Και δεν είναι σωστό να λέγονται τέτοιες κουβέντες. Όχι, σας το λέω. Όλα να τα ξέρετε. Επειδή είναι καλό παιδί και ευγενικός, χρησιμοποιήθηκε για να περάσουν ένα πολιτικό μήνυμα κάποιοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή το πρόβλημά του δεν είναι η Κεφαλονιά, αλλά είναι η κομματική παραθέση. Το κατάλαβα το νόημά σας. Πολύ καλά. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι και εσείς ο ίδιος δεν είσαστε ευχαριστημένος για την πορεία του Λιξουριού, έτσι. Γιατί πήγατε και αγωνιστήκατε. Δεν είπα εγώ αυτό, όμως είναι μια ευκαιρία να έρθει εδώ. Όχι, λέω, ναι. Μπράβο, θα του τα πείτε και για το Λιξούρι. Εγώ δεν είπα να έρθουμε εδώ και να τον χειροκροτώ μου ότι είναι όλα καλά. Α, μπράβο, αυτό λέω. Αλλά δεν είναι και μονομία, πώς θα το πούμε τα προβλήματα. Όχι, λέω, όχι χειροκρότημα, αλλά να επιτάπητο στα προβλήματα. Αυτό είναι. Δεν είναι κανείς να μην διεκδικούμε και να μην λέμε την πραγματικότητα. Όχι, δεν είπα για εσάς, κύριε. Εγώ λέω ότι η αρχή πρέπει να τον περιμένει και να είναι εκεί να το εκθέσει τα προβλήματα. Ελπίζω ο δήμαρχος, που είναι δήμαρχος της πόλης, να του έχει ένα φάκελο και να του πει, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως τα είπε στο Σαμαρά, τον κολλητό του και τον φίλο του και τον άλλο τον υπουργό πάλι που τον είχε αγκαλιά και μας έδωσε λαγούς με πετραχίλια και στο τέλος πήραμε ούτε δε... Άντε μην πω. Να σας βάλω και μια αίτηση, όλο τον Αύγουστο ήταν ο κ. Χρυσοχοίδης, ήταν στο ΕΜΕΚ στο Σιχάρο. Γιατί να μην κάνει διακοπές στο παιδί. Όχι, διακοπές έκανε, μην τον αφάνουν εδώ αφού ήταν, είναι κεφαλονίτη, τον θεωρούμε κεφαλονίτη, να τον βγάλουμε μέσα να μας πει τι έγινε από όλα αυτά που είχε μας σχετάξει. Δεν το ξέρω, δεν μου το είπατε να τον βγάλω, τι να σας πω. Ήταν στο Σιχάρο και τώρα θα ακούσω το καλοκαίρι. Είδατε, αυτά είναι ένας υπουργός. Τι να σου κάνω, πρόεδρε μου, αυτά είναι. Εσύ είσαι πρόεδρος, πού να πας να στακώ. Καλά, όχι, λέω όμως, δεν τον φέρανε ο Δήμος, δεν έφερε που ήταν κεφαλονίτης, δεν είχαμε κάνει κεφαλονίτη. Ξέρω τι λέει. Σε εργοστόλη να μας πει τι έχει γίνει. Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω. Κύριε πρόεδρε, ελπίζω ο Θεός και ο Άγιος Γεράσιμος να μας βοηθήσει να γίνουν κάτι από όλα αυτά ακριβώς τα οποία θα τεθούν στο τραπέζι και να πούμε όχι ένα μεγάλο μπράβο, να πούμε δόξα σε ο Θεός και ο Άγιος Γεράσιμος. Να είναι καλά τα πράγματα και αύριο, δηλαδή έτσι. Να έχουν πράγματα και τη Δευτέρα. Ακριβώς. Από το Πρωθυπουργό για τη χώρα μας. Έτσι, για τη χώρα μας, για το μέλλον των παιδιών μας, έτσι. Γιατί τα παιδιά μας θα ζήσουν εμείς. Έχουμε φάει λίγο την πίτα. Έχουμε λίγα χρόνια μπροστά μας. Αλλά να τα χαρούμε και αυτό, τα παιδιά μας να τα βλέπουμε ευτυχισμένα. Να μην είναι προβληματισμένα. Καλό ταξίδι, με το καλό να γυρίσετε. Και την Τρίτη θα τα πούμε πάλι για να μου πείτε για το επιμελητήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα. Σήμερα σας έχω βγάλει ειδήσεις, δεν έχει παράπονο. Από όλες τις πλευρές, από όλες τις παρατάξεις και από όλα τα θέματα. Την Τρίτη θα ξέρουμε και για το επιμελητήριο, αν θα εκλεγεί πρόεδρος ξανά ή όχι, και θα έχουμε πρόεδρο από την περιφέρεια, δηλαδή την Κέρκυρα, γιατί θα υπάγεται στην Κέρκυρα το επιμελητήριο. Άλλα ταξιδάκια που θα θέλουμε για να πηγαίνουμε, για να υλοποιούμε τα θέματα του επιμελητηρίου. Φυσικά δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε εισφορά, από ό,τι λέει η νομοθεσία. Δεν ξέρω κατά πόσον ο πρόεδρος αυτός θα υλοποιεί πράγματα τα οποία κάποιοι δεν θα πληρώνουν. Θα το δούμε και αυτό. Και το προσωπικό
ελληνικό τι θα γίνει, θα αποκτηθεί αυτό που θα είναι εδώ, πώς θα το κρατήσουν και με ποια χρήματα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε την Τρίτη, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, που θα ξέρει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Μιχαλάτος, το τι μεριγενέστε για το μέλλον του επιμελητηρίου της